σώσον Κύριε τον λαό Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της εψευδέσιν κατέναντίον δωρούμενος και τόσον θυμάτω δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκας της εψευδέσιν κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέσιν κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βοηθειά σας. Καλή χρονιά. Υγεία με δύναμη. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Πάτε κόλληση μια ευχή. Εγώ είδα εδώ ότι είναι η γνώση με δύναμη και ήθελα να πω ότι με βάση αυτό που προσευχήκαμε ότι και η δύναμη για τη γνώση είναι η αγάπη. Εύχομαι να έχετε αγάπη για αυτή την αποστολή και για τα παιδιά που θα έχετε και να πραγματικά να κατηφορήσει το έργο σας. Ευχαριστούμε. Με αυτά τα λόγια ξεκίνησα και εγώ σήμερα τη συνάντησή μου με τους καθηγητές του φροντιστηρίου. Εγώ είμαι ο Καμισάς Θανάσης, διοικώ αυτόν τον όμιλο, ο οποίος πέρυσι είχε 16.000 μαθητές, 1.200 καθηγητές, 82 φροντιστήρια. Είναι το τέταρτο φροντιστήριο που εγκαινιάζω φέτος. Έχουμε ακόμα άλλα τρία να εγκαινιάσουμε. Τα έχω μάθει, λέει, τα λέω, θα το κάνω και μόνος μου. Τέλεια σας λέω. Έχουμε έναν όμιλο, να πω ότι στα νησιά έχουμε πολλά φροντιστήρια. Έχουμε Χίο, Σάμο, Κο, έχουμε τέσσερα στην Κρήτη, τρία στη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, δύο στην Εύβοια. Έτσι μας πάνε τα νησιά. Κρήτη. Κρήτη τέσσερα, το είπα. Λοιπόν, σε αυτό τον όμιλο λοιπόν έχουμε μια πορεία 35 ετών, έχουμε μια σειρά από συλλεκτικά πλεονεκτήματα, έχουμε δικά μας βιβλία, δικές μας εκδόσεις, έχουμε κοινό διαγώνισμα, τα παιδιά γράφουν και προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές σε κοινά θέματα που δεν ξέρουν οι καθηγητές τους. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από τεχνικά στοιχεία τα οποία μας βοηθούν στο να επεκτερούμε τον διαγωνισμό. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε, δηλαδή όλα αυτά τα εργαλεία έρχονται για να βοηθήσουν τους δασκάλους μας που ξεκινάμε από τον διευθυντή, ο οποίος παρότι δεν προέρχεται από την εκπαίδευση, θέλω να το πω αυτό, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γνωριστήκαμε, μιλήσαμε πάρα πολύ, βρήκα απόψεις κοινές, δεν είχα ξαναδεί ποτέ σε συνεργάτη που ξεκινούσε φροντιστήριο και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί, τέτοια ταύτιση απόψεων όσον αφορά το νιάξιμο πρέπει να έχουν δάσκαλοι για τα παιδιά, αγάπη. Αυτό είναι το αρχικό, έτσι, εκεί χτίζεται η παιδεία. Ο δάσκαλος πρέπει να αγαπάει τα παιδιά. Εγώ πάντα αυτό δεν αγαπά τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλειά, αν δεν αγαπά τα παιδιά. Με αυτή την αγάπη, δίνει αγάπη, γυρνάει πίσω η αγάπη, χτίζεται ένα γόνιμο έδαφος και σε αυτό το γόνιμο έδαφος επενδύεις για τη γνώση. Περνάς δηλαδή πρώτα από αυτό το στάδιο. Μιλήσαμε πολύ με τους καθηγητές, ήταν νέος ανθρώπους με πολύ όρεξη και αυτό με κάνει χαρούμενο γιατί η επιτυχία ενός φροντιστηρίου είναι οι άνθρωποι του. Και εδώ, ο Γιώργο ξεκινώντας, έχουμε έναν δυνατό πυλώνα με πολύ καλά στοιχεία, με πολύ καλή παιδεία και νιάξιμο για τα παιδιά. Οπότε εγώ είμαι βέβαιος, φεύγοντας από εδώ, νιώθω ασφάλεια ότι θα πάμε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι όταν ανέβαινα αυτές τις σκάλες του συγκεκριμένου χώρου το 1989 περίπου και τους ανέβαινα με χαρά ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή που θα βρίσκομαι σε αυτή τη θέση.
Γιατί εδώ έκανα. Ήταν το πρώτο μου φροντιστήριο. Τότε ήταν φροντιστήριο αγγλικών, αλλά ήταν, δεν ήταν ακριβώς φροντιστήριο. Ήταν φροντιστήριο και σχολείο της αγγλικής γλώσσας. Και επειδή αγαπούσα πάρα πολύ την αγγλική γλώσσα, ανέβαινα με χαρά. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ οι μαθητές αυτού του φροντιστήριου να ανεβαίνουν αυτές τις σκάλες πραγματικά με την ίδια χαρά. Και αυτό είναι που θα επιδιώξουν. Η αλήθεια είναι ότι η φροντιστηριακή οικογένεια, γιατί για μένα η λέξη όμιλος αδικεί την προσπάθεια, η φροντιστηριακή οικογένεια του κυρίου Καμισά, μου δίνει τη δυνατότητα να εκπληρώσω και ένα εφηβικό όνειρο. Ήθελα να γίνω καθηγητής αγγλικών, αλλά με κέρδισε ο τουρισμός τότε. Η αλήθεια είναι ότι και ο πατέρας μου έλεγε ότι μπορείς να πας, εγώ θα σε στηρίξω να σπουδάσεις, αλλά τότε με κέρδισε ο τουρισμός. Οπότε έρχεται τώρα το πλήρωμα του χρόνου για να εκπληρώσω αυτό το όνειρο με ένα δεύτερο παιδί, επαγγελματικό παιδί, έτσι, το οποίο με τη στήριξή σας νομίζω ότι μπορεί να σταθεί, μπορεί να αναπτυχθεί και μπορεί να δώσει πολλά. Το σίγουρο είναι ότι, επίσης να πω ότι η λέξη που μάλλον η φράση που με κλείδωσε και εμένα για τη συνεργασία μας ήταν όταν είπατε ότι ο δάσκαλος και μάλιστα, εντάξει, ένας ηγέτης ενός τέτοιου ομίλου να λέει με ταπεινότητα ο δάσκαλος, έτσι, νομίζω λέει πολλά. Ο δάσκαλος είναι αυτός που πρέπει να βρει πώς ο μαθητής θα διεκδικήσει, θα κυνηγήσει τη γνώση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ούτε τεμπέληδες μαθητές, υπάρχουν μαθητές που πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε τι είναι αυτό που τους υποκινεί για να μάθουν. Και αυτός είναι ο στόχος. Η αγάπη για την εκπαίδευση για τα παιδιά είναι δεδομένη και είναι το βασικό μας κίνητρο και νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πάμε καλύτερα. Επίσης, καταρχάς όλους εσάς, είναι τιμή και χαρά για μένα που είστε εδώ, τους συνεργάτες μου, όλους συνεργάτες, ιδιαίτερα αυτούς που είναι από το αρχικό στάδιο της προσπάθειας αυτής. Εντάξει, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή.